Καλησπέρα, μάγκε, τι κάνουμε, πώ είμαστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο, από την πλευρά για τον τίτλο, θα βαθμολογήσουμε από το χειρότερο έω το καλύτερο τα FNCS wins. Του FNCS winners. Γενικά, ποιο ήταν το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου. Εννοείται, μπορεί να διαφέρουν οι γνώμε μα. Οπότε θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments αν πιστεύετε το ίδιο με εμένα ή αν έχετε κάποια άλλη άποψη. Προτού ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να γράψετε όλοι στα σχόλια όσοι έχετε code chili. Όποιο δεν έχει να πάει να το βάλει τώρα, θα σα δείξω πώ θα το βάλετε. Code chili στο item shop. Πα εδώ πέρα στο shop, πατά support the creator, βάζει chili. Κεφαλαία μικρά δεν μας πειράζει, search. Μόλις δεις το tick είσαι έτοιμος, cancel και απλά αγοράζεις όποιο skin θέλεις με τα feedback σου και βοηθάς απίστευτα δωρεάν. Απλά με αυτό το code, that's it. Βάζεις το code chillies, supportάρεις δωρεάν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αν βάλεις το code μου. Και για όσους δεν ξέρουν, τα map μας, το 1v1 build fights, 32 player zone wars, realistic pvp. Το 1v1 build fights πραγματικά το έχετε σπάσει. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 300 plus άτομα. Μπείτε αυτή τη στιγμή στο map. Και έτσι ένα δωράκι από εμάς προς εσάς, να παίξετε με τους φίλους σας, με την παρέα σας, να περάσετε όμορφα. Φτιάξαμε πολύ fun to play box pvp με theme την αρχαία Ελλάδα. Το μόνο που έχετε κάνει για να μπείτε στο map είναι να γράψετε αυτό το code εδώ πέρα στο search bar ή να ψάξετε gods box pvp. Θα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα βρίσκομαι μέσα στον Παρθενώνα. Φτιάξαμε ένα box pvp στο οποίο θα βρίσκεστε μέσα στον Παρθενώνα και θα έχετε δυνάμεις από τους 12 θεούς του Ολύμπου. Οπότε αυτό, να το ξέρετε, είναι ένα map το οποίο είναι fun to play, είναι και competitive, αλλά είναι και fun to play με τους φίλους σας. Να πάτε το παίξετε, να το σπάσετε. Τις δυνάμεις να πας να τις δεις μόνος σου. Αυτό έχω να πω. Η εμένα η αγαπημένη μου είναι ο Κέρβερος. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου? Και πάμε στο βίντεο. Και από ό,τι καταλάβατε, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε raid από το S tier μέχρι το T tier τα FNCS wins. Θα είναι τελείως την προσωπική μου άποψη. Και θα μου πεις, Τσίλι, εσύ σαν τι το σχολιάζεις, πώς θα το κάνεις εσύ, πώς θα το βαθμολογήσεις εσύ? Εγώ θα το βαθμολογήσω σαν ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει σχεδόν όλα τα FNCS. Έχω βγάλει και λεφτά από FNCS. Έχω παίξει γενικά competitive πάρα πολλά χρόνια. Και θα το σχολιάσω σαν ένας παίχτης ο οποίος έχει σωστή κριτική σκέψη, κατά τη γνώμη μου. Πιας ξεκινήσουμε από το πρώτο FNCS win, το οποίο ήταν στο Season X. Το πρώτο FNCS που είχε διεξαχθεί στο Fortnite ήταν το Season X FNCS, το οποίο ήταν τρίος, μου θυμίζει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ήταν εκεί πέρα στο World Cup και ο νικητής αυτού του FNCS ήταν ο Aqua, ο Chinken και ο Stompy. Στο συγκεκριμένο θα πω ότι το skill gap ήταν ακραίο, ο Stompy ήταν ακραίος παίχτης για τότε, πραγματικά by far από τους καλύτερους, δηλαδή ήταν πολύ άχετα από το μέτα. Ο Chinken ήταν σαν ένας παίχτης ο οποίος ήταν λίγο πιο μπαλαντέρ, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν απλά έσμιγε το τρίο, τέλος πάντων. Και ο Aqua ήταν ο καλύτερος IGL που ακόμα και τώρα έκανε qualify στα Grand Finals αυτού του season, αυτού του chapter, και θα τον δούμε στα Finals πώς θα πάει. Ο Aqua είναι διαχρονικός παίχτης, εγώ πίστευα ότι τσίταρε, δηλαδή δεν γίνεται να κάνει quit και να ξανάρχεται και να ξανακάνει Grand Finals. Δηλαδή είναι ακραίο, είχε κάνει quit 2 χρόνια, ήρθε πίσω, έκανε Grand Finals. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά μπράβο του χίλια μπράβο, αν είναι legit παίχτης, μπράβο πραγματικά, του σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ακραίος. Το συγκεκριμένο win, επειδή ήταν πέρσι στο τρίο του Mongrel, του Mitro και του Benji Fishy, ήταν τότε που βγήκε το πολύ διάσημο clip Cooler Aqua, sit on, dance bitch, dance. Θα τον βάλουμε στο B. Εγώ θα το βάλω στο B. Το επόμενο FNCS ήταν το FNCS με squads. Ήταν το πρώτο FNCS του Chapter 2 Season 1. Ήταν το squad FNCS, είχε βγει το Slurpy τότε, το αγαπημένο μου POI, πραγματικά by far. Αν πεις, ξέρω εγώ, of all time, το ποιο είναι το αγαπημένο σου POI, θα πω ότι ήταν το Slurpy, ρε φίλε. Στο συγκεκριμένο δεν έχουμε footage από τους FNCS winners, αλλά οι winners ήταν ο Wakey, ο Snappy, ο Droban και ο Redras. Παίχτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή νομίζω οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κουιτάρει το game, αλλά ήταν τέρμα fun. Γενικά τα team modes είναι πάρα πολύ fun to play, δεν ξέρω για εμένα προσωπικά. Το squad, εντάξει, ήταν πολύ spam meta με grenades για όποιους θυμάται. Είχε βγει ένα exploit με τα grenades που τα πετούσε perfect nades και πέθανε ένα squad ολόκληρο, αλλά ναι, σε όλα τα seasons είχαμε κάτι περίεργο. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα, δεν έχω καν φωτογραφίες από τον Wakey, τον Snappy, τον Droban και τον Redras, οπότε θα το βάλω απλά σε ένα... Ήταν underdogs, οπότε σκέφτομαι πως πρέπει να το βάλω... Θα το βάλω B, θα το βάλω B και αυτό, γιατί δεν τους ξέρει κανείς, οπότε θα το βάλω B. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω το B. Μετά από αυτό το insane FNCS του squad, είχαμε το Chapter 2 Season 2 Duos, που οι νικητές αυτού του FNCS στην Ευρώπη ήταν ο Nate και ο Antilex.
δύο Γάλλοι, γαλλικό ντουό. Πολύ καλή παίχτες και οι δύο. Είχα και κάποιο μπιφ με τον Antilex τότε. Δεν κάνω πλάκα. Δεν υπάρχει κάποιο footage πάλι από το συγκεκριμένο τουρνουά για κάποιο λόγο. Μάλλον το κάνανε broadcast και το ανεβάζανε στο YouTube. Οπότε δεν μπορεί να βγει κάποιο. Αλλά το θυμάμαι σαν ένα πολύ dominant ντουό το οποίο ήταν πολύ consistent γενικά μέσα σε αυτό το season. Αλλά όχι κάτι το ακραίο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ dominant, αλλά δεν ήταν κάτι το ακραίο. Οπότε θα τον βάλω το C. Αυτό το win. Το επόμενο FNCS είναι το Chapter 2 Season 2 Invitational Solo FNCS, το οποίο ήταν με invites only από FNCS παλαιότερα. Στο συγκεκριμένο τουρνουά νίκησε ο Giannis, ένας παίχτης ο οποίος έχει μείνει ακόμα και τώρα προπαίχτης, είναι ακόμα και τώρα προ και έχει πέρασει και στα Grand Finals νομίζω αυτού του season, και να τον δούμε. By the way, την Κυριακή 25 του μήνα σας περιμένω όλους στο stream Grand Finals αυτού του season. Μην το χάσετε, αλλά δούμε μαζί. Μπορεί να φοράει και κουστούμι, δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ dominant playstyle. Το gameplay του ήταν από τα καλύτερα. Πραγματικά έμπαινε στο box και σκότωνε τον αντίπαλό του σε δευτερόλεπτα. Τότε ήταν πάρα πολύ δυνατή η tactical. Μπαρούσε 180 νομίζω κάτι τέτοιο. Όπως και ήταν πολύ broken το aim assist τότε, μαλάκες, άμα το θυμάστε. Ο τυπάς τον νίκησε by far. Ήταν το πρώτο solo FNCS. Οπότε, ρε φίλε, θα τον βάλω στο Alpha Tier γιατί ήταν το πρώτο solo FNCS και τον νίκησε, ρε φίλε, γιατί χωρίς καν να παίξει το τελευταίο. Δηλαδή ήταν τόσο αχέτη στα points. Οπότε το βάλω στο α. Και το συγκεκριμένο FNCS το νίκησε ένας από τους αγαπημένους παίχτες πολλών, πιστεύω, από το βίντεο, ο Tayson. Είναι το Chapter 2 Season 3 FNCS, το οποίο ήταν solo και αυτό. Κέρδισε 80.000 δολάρια από τα πιο όμορφα seasons, πραγματικά πολύ πολύ όμορφο, πάρα πολύ clean. Από εδώ πέρα και μετά βλέπουμε την αρχή του Tayson. Έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά δεν θα πω κάτι, θα πω απλά ότι είναι ο go to game, ρε φίλε, μαζί με άλλους 3-4. Αυτό είναι τόσο καλός. Πιστεύω πως είναι από τους go to game. Είναι άλλοι 3 max που να είναι σαν αυτόν, 4. Η πρώτη νίκη το σε FNCS και ήταν και solo, οπότε θα την βάλω Alpha. Θα δείτε πολλές φορές τη φάτσα του Tayson σε αυτό το βίντεο. Αμέσως επόμενο FNCS win είναι του Chapter 2 Season 4 του Stark Season και από τους αγαπημένους σας προπαίχτες, από τους αγαπημένους σας creators, από τους αγαπημένους σας, δεν ξέρω τι να πω, σαν το face του Fortnite, τον νίκησε ο Mongrel, ο Mitro και ο Tayson. Από τα πιο hype FNCS, από τα πιο ωραία performance, δηλαδή το νιώθανε, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το win. Αχέτ στο meta και οι 3. Μήτρο, απίστευτος παίχτης για το season, πραγματικά ακραίος, ακραίος. Το pre-fire meta το είχε κάνει master. Tayson σε αυτό το τρίο ήταν απλά αστείο το πώς τον διαχειριζόντουσαν, αλλά ήταν αυτός που σε εισαγωγικά έκανε carry γιατί έκανε το IGL. Ο Mongrel, εντάξει, σε αυτό το FNCS πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, ήταν prime Mongrel. Φαινόταν ότι θα νικήσει το FNCS, δηλαδή δεν έπεφτε κανείς στο spot και είχε το πιο OP spot στο game. Οπότε το συγκεκριμένο win, μάγκες, πρέπει να το βάλω στο S-tier, διότι το συγκεκριμένο ήταν ακραίο και dominant. Τελείως dominant. Και ήταν το πιο fun to watch μέχρι στιγμής. Το επόμενο season είναι το Chapter 2 Season 6, το οποίο είχα φτάσει νομίζω τότε, ήταν το peak Fortnite για μένα, είχα φτάσει νομίζω και 100.000 points στο arena. Ακραίο season, πραγματικά το είχα κάψει. Νομίζω είχα παίξει παραπάνω από όλες τις φορές. Οι συγκεκριμένοι νικητές του Chapter 2 Season 5 ήταν ο Giannis, ο Chapix και ο Hen. Θυμάμαι ότι το performance τους ήταν ακραίο. Ωραίο τρίο FNCS. Στο συγκεκριμένο θα πω την αλήθεια ότι τα μάτια όλων ήταν στον Benji Fish και στο τρίο του. Δεν είναι τόσο ωραίο που νίκησαν οι άλλοι. Δεν είναι κακό έτσι όπως το λέω, αλλά τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στον Benji Fish και στο τρίο του. Οπότε κάπως έχει κλέψει την παράσταση από το συγκεκριμένο FNCS και δεν μου δημιουργεί το τόσο hype ότι το κέρδισαν αυτοί. Οπότε το συγκεκριμένο FNCS, αν και η αγαπημένη μου season by far, πολύ ωραίο meta, πάρα πολύ playable, δεν είχε σχεδόν καθόλου lag. Πραγματικά έπαιζε με zero lag. Και πάρα πολύ ωραίο μετά. Επειδή είναι πάλι ο Giannis, θα βάλουμε τον Giannis και θα τον βάλω στο C. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα βάλω κάποιο στο D, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό το D. Οπότε θα βάλω στο C το συγκεκριμένο FNCS. Αν το είχε πάρει ο Benji Fishy, ίσως να ήταν και αυτό ένα Alpha ES Tire. Το επόμενο FNCS στο Chapter 2 Season 6 το πήρε ο Quizzy, ο Trulex και ο Τσουρέκι. Από τα... να πω το... Γενικά στο τρίος υπήρχαν πάρα πολλά καλά τρίος. Στο EU εγώ είχα πολλά διαφορετικά αγαπημένα τρίος. Π.χ. ήταν ο Νοαρέλη, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, ο Νοαρέλη, ο Ρίζον και ο Βαντεάλ, ο Thomas HD, ο Flick και ο Άνας, ο Κυριάτσε μαζί με τον Stormyright και γενικά πάρα πολύ καλά τρίος τα οποία υπήρχαν τότε. Αλλά πραγματικά shout out στον Quizzy, ακραίος IGL, ο Trulex, ακραίος παίχτης,
πολύ σταθερός παίχτης, θα έλεγα. Και εννοείται και ο Τζουρέκη, ο οποίος, ρε παιδί μου, ήταν ο φράγκερ της υπόθεσης. Γιατί ο Κουίζη έκανε το IGL μαζί με τον Τρούλεξ και somehow με όλα αυτά τα στρατς που είχαν μάθει είχαν νικήσει το συγκεκριμένο FNCS με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Κοντά στα 20 με 30 points. Είναι αρκετά μεγάλη για ένα FNCS Grand Final. Το συγκεκριμένο season θα πω ότι ήταν από τα χειρότερα seasons στο game. Ήταν εκείνο με τα bows, με τα makeshift που άλλαζες και το έκανες spam μετά από λίγο καιρό. Γενικά ήταν το season το οποίο έδιωξε κόσμο από το Fortnite. Οπότε το συγκεκριμένο win, αν και ήταν πάρα πολύ αξιοθαύμαστο, θα το βάλω στο B, διότι δεν είχε τόσο hype όσο είχαν τα υπόλοιπα. Πραγματικά φτάσαμε στο αγαπημένο μου season για solos. Ήταν το solo All Star FNCS Chapter 2 Season 7. Πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά το ότι ήταν ένα insane τουρνουά για να το δεις και να παίζεις. Είχα παίξει και είχα περάσει νομίζω στα semi-finals, αλλά μετά εντάξει ήταν πολύ δύσκολο να περάσουμε στα grand finals. Αλλά ναι, είδαμε τον Tayson να νικάει και αυτό το FNCS, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά μαζί με την αρχή του Vino, που αυτή τη στιγμή τον ξέρετε περίπου όλοι τον Vino. Είναι ένας ακραίος solo παίχτης και γενικά fighter του EU, δαίμονας. Και σε εκείνο το season τον νίκησε ο Tayson. Και πραγματικά η νίκη του Tayson ήταν από τις πιο ακραίες νίκες, like ήταν τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον. Και νομίζω πως θυμάστε όλοι το συγκεκριμένο clutch του Tayson σε αυτό το solo. Θα το δούμε μαζί τώρα από τη στιγμή που πραγματικά το ξαναθυμάμαι. Ξέρω ακριβώς το τι γίνεται, μαλάκες. Αλήθεια, είναι σαν να έγινε χθες. Και το 1v1 για να κλείσει την πραγματική νίκη και το FNCS win. Σκοτώνει για last kill τον Vino, ο οποίος βγήκε δεύτερος. Και η διαφορά του ήταν 12 points. Και είδατε πώς ήταν το τελευταίο clutch. Οπότε το συγκεκριμένο win θα πάει για εμένα προσωπικά στο S-Tier. Πολύ πολύ τούμπανο win. Δεύτερος solo FNCS win για τον Tayson. Και τρίτος στη λίστα μας μαζί με τον Mongrel. Κανονικά εδώ πέρα είναι Tayson Mongrel. Μήτρο Tayson Tayson. Έχει τρία ήδη. Αυτό το season έχουμε chapter 2 season 7 τρίος. Γιατί ήταν και το All Stars και το τρίος FNCS στο ίδιο season. Από ό,τι βλέπετε υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τρίος. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο season μας απέδειξαν ότι το να είσαι consistent στο FNCS είναι το μεγαλύτερο advantage το οποίο θα μπορούσες να έχεις. Δηλαδή αν έπαιζες κάθε game consistent, top 5, top 6, top 10, top... Αυτό κάνανε ο Stormy Wright μαζί με τον Tuz και τον Kiryatsa για να κερδίσουν το πρώτο τους και μοναδικό FNCS. Από ό,τι βλέπετε το meta ήταν πάλι με sniper και επίσης pads. Τα pads ήταν ένα item το οποίο έκανε την ζωή του IGL λίγο πιο εύκολη. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί υπήρχαν πολλά strats. Έπαθες ποτέ να κάνεις rotate. Αν έκανες late rotate, αν έκανες γρήγορα το rotate. Το συγκεκριμένο win θα το βάλω στο B tier και αυτό. Διότι δεν ήταν κάτι το τόσο φανταχτερό σαν του Tayson ή του Mongrel ή του Giants ή του Tayson πάλι. Αυτό. Πραγματικά ξεκινάω και αρχίζω και μαθαίνω λίγο πάλι νοσταλγία. Θυμάμαι τα πόσο ωραία περνούσα στο συγκεκριμένο season και αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου season. Είχε μπει και το charge, τότε ήμουν πάρα πολύ καλός με charge. Και ήταν K-Pump, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο meta. Harpoon, πάρα πολύ έπαιζε το Harpoon. Fastroki, Aqua και CRR, πάρα πολύ καλό τρίο. Αλλά τότε κάνανε Dominate. Πραγματικά, α, ήταν και τότε με τα chili splashes, OMG bro, ήταν ό,τι καλύτερο. Και σε θέμα movement και όλα, πραγματικά, το θυμήθηκα τώρα, πολύ τα πιο είναι. Στο συγκεκριμένο υπήρχαν πάρα πολύ καλά τρίος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε μπράβο σε κανέναν άλλον παρά το τρίο του Seti, του Kami και του Tick. Ήταν το τρίο το οποίο νίκησε το Chapter 2 Season 8, ακραίο FNCS win. Είχαν νομίζω 440 points και οι άλλοι είχαν 330, κάτι τέτοιο. 120 points διαφορά, ξέραμε τον νικητή πριν καν παίξουν το last game, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ήτανε απίστευτο domination από το συγκεκριμένο τρίο και ήταν η αρχή αυτού του πολωνικού τρίου. Το συγκεκριμένο win θα το βάλω Alpha Tier και προχωράμε στο επόμενο FNCS, το οποίο ήταν το Chapter 2 Season 8 Grand Royal. Πραγματικά το συγκεκριμένο FNCS έδινε άπειρα λεφτά μετά το World Cup, δηλαδή ήταν νομίζω το World Cup και μετά ήταν το επόμενο FNCS το οποίο έδινε τόσα πολλά λεφτά. Το prize pool ήταν ακραίο πραγματικά. Και of course νικητής ποιος θα ήταν άλλος εκτός από τον Tayson, Hen και Chapix. Από τα καλύτερα τρίος που είχαμε δει και από ό,τι βλέπετε ο Tayson έχει νικήσει σχεδόν FNCS με 5 διαφορετικούς παίχτες. Δηλαδή είναι ακραίο το ότι αυτός ο τύπος μπορεί να φέρει έναν παίχτη και να τον κάνει να νικήσει FNCS και να μην έχει ξαναδεί FNCS στα μάτια του, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι ήταν άχρηστη πιο πριν ρε φίλε, αλλά
ο Τέισον είναι το κλειδί στο να νικάς στο FNCS. Ότι πας είναι απλά ένα machine, δεν ξέρω, είναι μηχανή. Και αυτό το season από ό,τι βλέπετε, βλέπετε ότι στο chapter 2 είχαμε πολλά FNCS, ήταν ωραία τα FNCS και σχετικά δεν άλλαζε τόσο πολύ το meta. Και επίσης το competition ήταν τεράστιο, τεράστιο. Δηλαδή το τρίο Thomas HD, Quizzy και Anas ήταν deadly, κάθε φορά high ground, αλλά somehow νίκησε ο Tayson, ο Hen και ο Chapix. Για να καταλάβετε πόσα λεφτά πήρανε, εν τω μεταξύ ήταν πάρα πολύ κοντά όλα, από ό,τι βλέπετε ήταν ο Seti και ο Kami βγήκαν δεύτεροι, ο Anas με τον Thomas HD τρίτη και όλα ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά δείτε πόσα λεφτά δίνανε, 600.000 τον πρώτο. Φτάσαμε σε κάπως κοντινά, αλλά και πάλι μαλάκες, τότε θυμάμαι ότι κλαίγαμε για το πώς ήταν έτσι το season, το ένα το άλλο, αλλά ήταν πάλι fun. Γενικά, έχω καταλάβει ότι μαζί με το Siphon, γιατί είναι ένας βασικός παράγοντας το ότι υπήρχε Siphon τότε, Fortnite, please bring back Siphon, από ό,τι βλέπετε ήταν το chapter 3 season 1, άλλαξε το chapter, μπήκαμε στο chapter 3, φτάνουμε κοντά τώρα, φτάνουμε στα κοντινά τα ψιλοκαινούργια. Οι περισσότεροι το έχετε παίξει, ήταν ένα αρκετά ωραίο season τώρα που το θυμάμαι ρε παιδί μου, αλήθεια. Αλλά ήταν πολύ overpowered το συγκεκριμένο SMG που κρατάει ο Hen. Φανταστείτε, δεν παίζει καν με shotgun. Να πούμε ότι είναι controller παίχτης. Είναι keyboard and mouse και δεν παίζει με shotgun. Σκεφτείτε λίγο το πόσο σπασμένο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο season, δεν θα πω από τα καλύτερα season, αλλά θα πω ότι ήταν ένα πολύ καλά competitive season. Είχε τα chill splash, είχε το να κάνεις ωραία rotates, έπρεπε να κάνεις ωραίο IGL για να παίξεις αυτά τα games. Και είχαν μια πάρα πολύ εύκολη νίκη ο Quizzy μαζί με τον Hen. Κερδίσανε 300 χιλιάρικα με σχεδόν 50 πόντους διαφορά. Το συγκεκριμένο win θα το βάλω στο B-Tire και αυτό. Πάρα πολύ καλό win, αλλά εντάξει, nothing crazy. Και σε αυτό το season έχουμε το comeback του Aqua. Και εννοείται ο Aqua δεν θα παίξει με κανέναν άλλον εκτός από τον Vino, που πραγματικά τότε, σε εκείνο το συγκεκριμένο season, ήταν ο καλύτερος solo παίχτης ο οποίος έχω δει ποτέ. Like, ήταν πραγματικά ο θεός του game. Δεν έχανε από κανέναν. Και ήταν απλά έπαιζε μαζί με τον Aqua. Που ο Aqua ήταν, είναι, θα είναι, δεν ξέρω, ο τύπας είναι άρρωστος το πόσο καλός είναι στο IGL. Από τους καλύτερους IGL που έχουν περάσει στον κόσμο στο Fortnite, κερδίζοντας 300.000 δολάρια. Με διαφορά από τον δεύτερο, τον Tayson, που βγήκε δεύτερος για 22 πόντους. Πραγματικά πολύ κοντινά τα συγκεκριμένα FNCS wins, γι' αυτό ήταν και τόσο ωραία. Οπότε σαν θεατής και μόνο για το πόσο fan του Watch ήταν, το συγκεκριμένο win θα το βάλω σαν Alpha Tire. Γιατί βγήκε δεύτερος ο Tayson, ήταν πάρα πολύ κοντά, είδαμε πάρα πολύ ωραία matches και ο Aqua νικητής, οπότε θα το βάλουμε στο Alpha. Σε αυτό το FNCS, ο αγαπημένος μου fighter στην Ευρώπη, Vandeal, το playstyle του το λατρεύω, ο καλύτερος από τους καλύτερους γερμανούς fighters, Noirelli, Vandeal, Reason, πολύ καλή. Για εμένα, Vandeal, βασικά, Noirelli, Vandeal, Reason. Νίκησε το FNCS μαζί με τον Giannis. Ο Giannis του έκανε τρομερό IGL, αλλά και ο Vandeal κλάτσαρε απίστευτα πολύ solo στο συγκεκριμένο FNCS. Ήταν με το Spider-Man, με το Hammer AR, fan to play season, αλλά δεν είχε και τόσο κόσμο που έπαιζε. Ήταν τότε που το Fortnite είχε ψηλοπέσει, δηλαδή περισσότεροι δεν θυμάστε, δεν παίζει να μην το παίζατε καν τότε το Fortnite. Τώρα που το βλέπω, ρε φίλε, να σα πω την αλήθεια, δεν ήταν τόσο κακό. Αλλά είναι από τα χειρότερα chapters, διότι θυμάμαι το πόσο βαριόμασταν επειδή ήταν συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτό. Είχαμε βαρεθεί το πόσο ίδιο ήταν. Και από ό,τι βλέπετε ήταν πάλι πάρα πολύ κοντά στο να νικήσει και κάποιος άλλος στο FNCS. Ήταν διαφορά σχεδόν 20 πόντων. Vandeal, Giannis οι νικητές. Και δεύτερη Merstach Malibuka, ένα πάρα πολύ καλό duo το οποίο θα δούμε και αυτό το chapter και αυτό το season στα Grand Finals. Το συγκεκριμένο FNCS θα το βάλω επειδή ήταν ένα πάρα πολύ boring FNCS, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν όλα, like είναι FNCS win, πόσο άσχημο μπορεί να είναι, καταλαβες. Αλλά σε σχέση με τα άλλα ήταν boring, οπότε μπει. Και το συγκεκριμένο clip που θα δείτε θα καταλάβετε αμέσως για ποιο πράγμα θα μιλήσω, δεν θα πω τίποτα, απλά θα δείτε μόνοι σας.
Και πραγματικά εδώ πέρα αυτό που βλέπετε είναι το FNCS Invitational, το οποίο νίκησε ο Κάμι και ο Σέτι και κέρδισαν 200.000 δολάρια live on stage. Το συγκεκριμένο κλιπ που είδατε πραγματικά έχει μελετηθεί το γιατί νίκησε ο Κάμι. Ήταν τόσο σημαντικό το συγκεκριμένο FNCS. Είναι πρώτη στο leaderboard με 360 points ο Σέτι και ο Κάμι και δεύτερη ακριβώς ο Βίνο και ο Κουίζι με 348, πολύ λίγα points διαφορά. Οπότε αν τους σκότωναν θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη του συγκεκριμένου FNCS. Γι' αυτό το λόγο κάνανε contest τον Κάμι και τον Σέτι στο spot τους. Ο λόγος που νίκησε εδώ πέρα ο Κάμι τον Βίνο ήταν επειδή δεν έχτιζε ένα συγκεκριμένο wall εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο του spot τους. Ο Κάμι το ήξερε, ο Βίνο δεν το ήξερε. Οπότε για αυτόν τον λόγο νίκησε ο Κάμι για αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Το win αυτό για εμένα πάει για S-Tier, γιατί ήταν το content του συγκεκριμένου FNCS, ήταν by miles από τα καλύτερα που έχω δει. Και φτάνουμε στα κοντινά μας seasons. Chapter 4, μπήκαμε στο chapter 4, season 1. Νικητής Tayson Merstach με τη Thunderpump. Το θυμάμαι ακόμα και τώρα. Παίχτες οι οποίοι είναι γνώριμοι προς όλους σας. Τότε ήταν το Hammer, δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο season καθόλου μα καθόλου. Το Hammer, το meta ήταν απέσιο, απέσιο, απέσιο. Τα servers σχεδόν απέσια θα πω. Προκαλούσε πάρα πολύ lag το Hammer. Αλλά και πάλι somehow ρε φίλε νίκησε ο Tayson ρε μάγκες. Ο Tayson. Υπήρχε και το boost, Παναγία μου. Mythic Pistol. Το map kinda boring και laggy και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι τόσο ωραίο αυτό το συγκεκριμένο chapter. Αλλά νικητές ο Tayson. Μπορείς να πεις όχι σε ένα Tayson win. Οπότε επειδή είναι απλά ένα Tayson win θα το βάλω επειδή είναι ο Tayson ρε φίλε. Αλφα. Επειδή έκανε 5 FNCS wins. That's it. Φτάσαμε στο chapter 4 season 2. Το οποίο νίκησε ο Quizzy και ο Vino. Dominant FNCS και αυτό. Havoc Season. Πιστεύω πως το Havoc ήταν το καλύτερο shotgun. Kinetic Blades. Το meta δεν μ' άρεσε καθόλου. Το Kinetic Blade. Γενικά το chapter. Πάλι το chapter 4 είχε κακά meta για rotates κτλ. Για εμένα προσωπικά. Hammer, Kinetic Blades. Like, δεν είναι τόσο skillful. Πιστεύω το bad ή το καλύτερο χωρίς pad, δηλαδή τίποτα, είναι το καλύτερο μετά σε θέμα rotate. Pad και χωρίς pad. Τα υπόλοιπα μέχρι στιγμής δεν έχει μπει κάτι ωραίο. Άντε να ήταν και τα crash pads ρε φίλε, δεν ξέρω. Τα crash pads, τα παλιά crash pads. Τα υπόλοιπα δεν μου πολύ αρέσουν. Το συγκεκριμένο season ήταν αρκετά ωραίο μέχρι που βγάλανε το siphon. Μετά έγινε boring, βαρετό, άσχημο, άσχημο Fortnite μετά το χωρίς το Siphon. Ήταν το season το οποίο πραγματικά κάνουν το change του Siphon. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν, δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκαν έτσι. Οπότε επειδή ξενέρωσα αυτή τη στιγμή, δεν πάρα να το πήρε ο Quizzy και ο Vino, τέλος, δεν με νοιάζει καν. Θα το βάλω στο B. Επειδή βγήκε το Siphon. Όχι τίποτα, δεν με νοιάζει καν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο win. Δεν με νοιάζει. Βγήκε το Siphon, με νοιάζει. Και στο συγκεκριμένο FNCS Chapter 4 Season 3 έχουμε φτάσει στο πρώτο τελευταίο FNCS που έχουμε δει. Το νίκησε ο Swizzy και ο Putrick, underdogs τελείως πραγματικά το αυτό το season, νικητές αυτό το FNCS. Αλλά έχει γίνει ένα σκάνδαλο με αυτό το συγκεκριμένο FNCS. Δεν τα πήραν ποτέ τα λεφτά τους οι συγκεκριμένοι παίχτες, διότι παίχτηκαν legal issues, τα οποία κάτι με θέμα Ρωσίας και τα λοιπά δεν ξέρω ακριβώς. Δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Όποιος θέλει να κάτσει να το ψάξει, να το ψάξει. Αλλά οι συγκεκριμένοι παίχτες δεν έλαβαν ποτέ τα λεφτά τους για την νίκη τους στο FNCS. Οπότε, scam FNCS το συγκεκριμένο. Το rank θα πάει στο C, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν είναι τόσο κακό όσο το Siphon, αλλά για τα συγκεκριμένα παιδιά πραγματικά είναι sad. Και φτάσαμε στο τελευταίο FNCS που έχουμε δει, το πιο κοντινό FNCS μαζί με Sharpshooter Shotgun και αυτό το AR, το οποίο ήταν αρκετά broken, το Red Dot AR. Και έχουμε νικητές, παίζανε απέχθες από όλο τον κόσμο, ήταν ο Miro και ο Cooper. Ο Miro έφτασε τα 6 FNCS και είναι ένας από τους 3 παίχτες οι οποίοι έχουν νικήσει 6 FNCS. Και είναι οι άλλοι όμως 2. Για άρχισε μου κάτω στα comments να δω αν είστε καλά διαβασμένοι. Είναι άλλοι 2 παίχτες οι οποίοι έχουν νικήσει 6 FNCS. Πολύ ωραίο FNCS, είδαμε ένα πολύ dominant performance από τον Cooper. Επίσης αξιοθαύμαστο είναι ότι ο Miro ήθελε να κάνει quit το game, διότι δεν πήγε καλά στο τελευταίο νομίζω LAN το οποίο είχαν παίξει μαζί με τον Booga. Οι πρώτοι, ο Miro και ο Cooper, κέρδισαν 1 εκατομμύριο δολάρια. Τόσα λεφτά είχαν να δώσουν πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Σε duo κιόλας. 500.000 δολάρια each. Πολύ content από ό,τι θυμάστε. Το έκανα και viewing party τότε. Όπως θα κάνουμε και viewing party την Κυριακή 25 του μήνα. Σας περιμένω όλους το day 2
να δούμε ποιος θα νικήσει τα FNCS. Αν έφτασες μέχρι εδώ, σε αυτή τη στιγμή του βίντεο και είδες γενικά όλο το βίντεο, θέλω να μου γράψεις κάτω στα comments ποιο ήταν το αγαπημένο σου FNCS win από αυτό εδώ πέρα. Και ποιος είναι εσένα ο αγαπημένος σου παίχτης. Εμένα προσωπικά, κανείς από αυτούς που είδες. Για μένα είναι ο Μπούγκα. Επίσης, shout out στο Μπούγκα, γιατί ο Μπούγκα έκανε αυτή την ιδέα του βίντεο και την πήρα και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπούγκα για την ιδέα του βίντεο.